Έχει ζέστη. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Από χτες το έχει πει ο Γιάννης και θα τον δούμε σε λίγο, ο Γιάννης Καλιάνος, ότι φαίνεται ότι πιο ζόρικα θα είναι τα πράγματα την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή από Τρίτη και μετά πάμε για ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται λοιπόν, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, χιλιάδες Αθηναίοι θα ξεχυθούν στις κορινθινές παραλίες αναζητώντας μια ανάσα δροσκασίνα, τα πιο κλασικά δημοσιογραφικά κλισέ. Λοιπόν, πάρα πολύ θα πάτε να κάνετε ένα μπάνιο, να ξεφύγετε και λίγο. Μόνο που θα πρέπει να το πληρώσετε πολύ ακριβά. Κάποιοι, είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα, θέλουν να κάνουν την παραλία της Αττικής ολίγων από Μύκονο. Οι τιμές είναι ψηλές, πιο ψηλές από όσο πρέπει. Τέτοιες, θα πει κάποιος ότι άμα θέλεις ρε παιδάκι μου, μην πας στην οργανωμένη παραλία, πάρε την πεζετούλα σου και πήγαινε δίπλα. Okay, ναι. Απ' την άλλη μεριά, ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει. Να πάρει μια ομπρέλα, μια ξαπλώστρα, σε μια χώρα που πληρώνει τους φόρους του κανονικά και δεν χρειάζεται να δώσει το 1 τρίτο του μηνιάτικου για να πάει να κάνει ένα μπάνιο, ένα Σάββατο ή μια Κυριακή. Δείτε. Απλησίαστε στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, με τους ιδιοκτήτες των beach bar να ανταγωνίζονται στις τιμές της Μυκόνου, χρεώνοντας το Σαββατοκύριακο ακόμα και 100 ευρώ για δύο ξαπλώστρες ή 180 ευρώ για τη λεγόμενη καμπάνα με τη διπλή ξαπλώστρα για δύο άτομα μέσω online κρατήσεων. Όταν έχεις εδέξω σε εξυπηρετούμε χωρίς κράτηση στα 70 ευρώ το σετ και στα 120 καμπάνες, και μέσω του πλάζι είναι στα 100 το σετ και 180 καμπάνες. Παρέχει και διαφορετικά προνόμια ούτως ή άλλως το πριβέ κομμάτι της παραλίας που είναι οι ρεζερβέ ξαπλώστρες. Είναι και μεγαλύτερος ο χώρος, μεγαλύτερα τα κρεβάτια βολεύονται περισσότερο. Χωρίς κράτηση και προεξόφληση της ξαπλώστρας μέσω της εφαρμογής στο ίντερνετ, οι τιμές είναι μειωμένες από 30 έως 40%. Αλλά όπως μας λέει η υπεύθυνη του καταστήματος, η συζήτηση είναι μεγάλη και σαν βγεις στον πηγεμό για παραλία, είναι αβέβαιο αν θα βρεις να κάτσεις χωρίς κράτηση και κατ' επέκταση έξτρα χρέωση. Αν έρθω πρωί, υπάρχει περίπτωση να βρω. Σαββατοκύριακο είναι λίγο δύσκολο. Βρίσκουνε, αλλά δεν μπορώ να σε αγγίσω. Τις καθημερινές οι τιμές πέφτουν, αλλά και πάλι θα χρειαστεί να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να απολαύσετε ηλιοθεραπεία και θάλασσα σε οργανωμένο beach bar. Καθημερινές είναι 40 το σετ, 70 καμπάνες. Και οι καμπάνες πόσα άτομα περιλαμβάνουν? Δύο άτομα είναι και μετά αν έρθει κάποιος έξτρα είναι ένα πουφ που χρεώνεται 35 ευρώ το άτομο. Αρκετά beach bar μάλιστα ακολουθούν το παράδειγμα της παραλίας Ψαρού στη Μύκονο, γνωστή για τις τιμές φωτιά και τις χρεώσεις στην ξαπλώστρα ανάλογα με την απόσταση από το κύμα. 20 ευρώ το σετ τις καθημερινές και φτάνει μέχρι 40 και το Σαββατοκύριακο είναι 30 ευρώ το σετ μέχρι 50. Η πρώτη σειρά 40. Και το Σαββατοκύριακο είναι 50. Η πρώτη αλλά σειρά. Είναι μέσα τα δύο προστατευτικά που βάζουμε σε αυτό, οι πετσέτες σας ξεχωριστές, τα οποία αυτά είναι μέσα στην τιμή. Όπως μας εξηγεί ο υπεύθυνος του Beach Bar, η ποιότητα της ξαπλώστρας, αλλά και το γεγονός ότι φέτος ο αριθμός τους είναι μειωμένος λόγω μέτρων κορονοϊού, τους ανάγκασαν να ανεβάσουν τις τιμές. Νομίζω είναι φυσιολογικό γιατί υπήρχε πτώση και κλείσιμο των επιχειρήσεων, οπότε λογικό ήταν. Αν είχα μια ξαπλώστρα την οποία την είχα πληρώσει αυτές που συνήθως πληρώνονται 100 ευρώ, δεν θα το χρέωνα τόσο πολύ, αλλά επειδή έχω πληρώσει την ξαπλώστρα 500 ευρώ και κάθε μέρα πλένω καλύματα κτλ., έπρεπε να το βάλω αυτή τη τιμή για να κάτι να βγάλω. Καταρχήν έχω βγάσει 25 σετ. Γιατί ξέρετε παλιά πώς ήταν. Ήταν μια ομπρέλα δίπλα στην άλλη, τώρα είναι ανά 4 μέτρα και το τηρώ όλο αυτό με βλάβια γιατί έχω παιδιά. Έρχονται οικογένειες εδώ και προσέχουμε πάρα πολύ. Φθηνότερες οι ξαπλώστρες στην παραλία Αλίμου, με τις τιμές να αρχίζουν από 10 ευρώ το άτομο. Πάμε στον Κώστα Στάμου, ο οποίος είναι στο Καβούρι. Ωραίο το περιβάλλον και ωραία ατμόσφαιρα και ωραίες εξαπλώστρες και ωραίες ομπρέλες, ξύλινες, ούτε πλαστικές ούτε τίποτα. Πόσο έχουν, Κώστα, καλησπέρα. Λίγο καλησπέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Καβούρι, σε μία από τις παραλίες που θα λέγαμε ότι έχουν αυτές τις ακριβές ξαπλώστρες για ακριβά γούστα. Πρώτη σειρά λοιπόν, αυτή που βλέπετε στο βάθος. Τα ξύλινα κρεβατάκια με το μαξιλάρι, όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, τα σαββατοκύριακα. Η πρώτη σειρά είναι στα 60 ευρώ. Η δεύτερη και η τρίτη 60 σειρά. 60 ευρώ το σετ, έτσι δηλαδή. Στα 50. Δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, 60 ευρώ. Ακριβώς, Νίκο. Η δεύτερη σειρά που βλέπετε τώρα, οι δύο πίσω σειρές, είναι στα 50 το Σαββατοκύριακο. Και η τρίτη σειρά που βλέπετε πίσω είναι στα 40. Αυτές είναι οι τιμές του Σαββατοκύριακου.
Θα λέγαμε ότι τις καθημερινές είναι μειωμένες τιμές κατά ένα 20%. Δηλαδή που είδαμε είναι δεν πρέπει να είναι τσάμπα. Επιχείρηση είναι. Και καλοφτιαγμένη επιχείρηση και το βλέπουμε και κόσμο έχει. Αλλά είναι ακριβά πολύ. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται ότι τώρα ένα ζευγάρι, γιατί θα πάνε δύο νέοι άνθρωποι. Θέλουν να κάτσουν σε μια ομπρέλα. Οκ, έχουν δικαίωμα να το κάνουν στο κάτω-κάτω. Γιατί του λέω το εύκολο, θα πει κάποιο πάρει την πετσέτα και πήγαινε λίγο πιο πέρα. Όχι. Σε αυτή την λίγο καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή πρέπει να έχουμε όλοι ένα δικαίωμα. Αλλά άντε τώρα να πάνε δύο νέα παιδιά, να πληρώσουν 60 ευρώ ή 50, δεν τα έχουν να τα δώσουν. Νίκο, είναι ακριβά, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Παρελέγια Ρεπορτάζ. Έχει... Είναι και σήμερα γεμάτη. Βλέπουμε, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε μία καινή ξαπλώστρα. Αυτό, και αυτό που λέει η επιχείρηση φυσικά και με το δίκιο της, ότι παρέχει κάποιες υψηλότερες υπηρεσίες. Ναι. Νίκο, η επιχείρηση προφανώς παρέχει κάποιες παραπάνω υπηρεσίες. Δηλαδή, στο σετ ξαπλώστρας υπάρχει φορτιστής για τα κινητά, υπάρχει σετ πετσέτας για αυτούς που θα έρθουν. Εδώ υπάρχει και ένα εξής φαινόμενο, Νίκο, να σου πω, αυτό που μας λένε υπεύθυνοι της παραλίας. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές με τις οποίες μπορεί να κάνεις online κράτηση, όχι από την ίδια την επιχείρηση, από κάποια εφαρμογή που το έχουμε δει αυτό, το παρουσιάσαμε και την προηγούμενη φορά. Παραλίες αδικής. Υπάρχει πλατφόρμα που μπορείς να κρατήσεις. Εδώ, Νίκο, λοιπόν, μάθαμε ότι αυτές οι τιμές. Ναι. Νίκο, αυτές οι τιμές τα Σαββατοκύριακα εκτοξεύονται ακόμα και στα 80 ευρώ με το κέρδος να είναι για τις εφαρμογές αυτές, πρέπει να σου πω. Μάλιστα. Η επιχείρηση δηλαδή συνεχίζει να δίνει στα 60 ευρώ, ωστόσο μπορεί αυτή η ξαπλώστρα να τη βρει κάπου στα 80 από την εφαρμογή αυτή. Α, χρεώνει και η εφαρμογή ό,τι θέλει δηλαδή. Καταπληκτικά. Ακριβώς, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Το η επιχείρηση. Ωραία, μένουμε σε αυτά. Έχουμε πάρει την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Στάμου. Αυτό είναι που συμβαίνει στο Καβούρι. Ξαναλέω, οι τιμές είναι τσιμπημένες αρκετά. Και αυτό που ακούσαμε για την εφαρμογή, πλάβετε το υπόψη σας. Γιατί η εφαρμογή διευκολύνει, αλλά αν υπερχρεώνει, ίσως δεν συμφέρει. Δεν το ξέρω, αλλά έτσι όπως το ακούσαμε από το ρεπόρτερ μας.